Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Σήμερα έχουμε βίντεο με τις δικές σας αληθινές τρομακτικές εμπειρίες. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους μου στείλατε τις ιστορίες σας. Προτού ξεκινήσουμε να υπενθυμίσω ότι όποιος θέλει να στείλει και τη δική του τρομακτική εμπειρία μπορεί να το κάνει μέσω της φόρμας που έχουμε ανοίξει, του email και των social του καναλιού. Όλα τα link είναι κάτω στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα σε όλους, συγχαρητήρια για το κανάλι σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Το όνομά μου είναι Μαρίνα και θέλω να σας διηγηθώ και εγώ με τη σειρά μου την τρομακτική εμπειρία που έζησα. Πριν μερικά χρόνια, πήραμε την απόφαση με τον άντρα μου να μετακομίσουμε στα προάστια, σε ένα ωραίο σπίτι. Θέλαμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον πιο ανθρώπινο και με πιο ήρεμους ρυθμούς ζωής. Έτσι, μετά από αρκετό ψάξιμο, καταλήξαμε σε ένα σπίτι που έμοιαζε ιδανικό για εμάς και τα παιδιά. Και το σημαντικότερο, δεν ήταν πολύ μακριά από τις δουλειές μας. Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί, γιατί επιτέλους θα είχε το καθένα το δικό του δωμάτιο, αλλά και κήπο για να παίζουν. Μέχρι πρότινος ζούσαμε στα Άνω Πατήσια, σε ένα διάρι. Είχαμε μετακομίσει και μέναμε στο νέο μας σπίτι ήδη ένα χρόνο, όταν άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα περιστατικά που δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε λογικά. Το πρώτο από αυτά ήταν ότι ακούγαμε το καζανάκι στην τουαλέτα να τρέχει από μόνο του. Ακόμα και την ώρα που καθόμασταν όλοι μαζί στο σαλόνι και βλέπαμε τηλεόραση ή όταν τρώγαμε. Θεωρήσαμε ότι ίσως είχε χαλάσει. Έτσι το αλλάξαμε πολλές φορές, αλλά αυτό συνέχισε να λειτουργεί από μόνο του, τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Καταλήξαμε μέχρι και ολόκληρη τη λεκάνη να αλλάξουμε, αλλά και πάλι τα ίδια. Σταδιακά τα παράξενα γεγονότα άρχισαν να αυξάνονται και κυμαίνονταν από το να ακούμε βήματα στο διάδρομο έξω από το δωμάτιό μας αργά τα βράδια, μέχρι που μερικές φορές έμοιαζε λες και κάποιος έτρεχε. Τα βήματα όμως ήταν ελαφριά και έτσι στην αρχή πιστεύαμε ότι θα ήταν τα παιδιά που έπαιζαν. Όμως κάθε φορά που πήγαινα να τα ελέγξω, εκείνα πάντα κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους. Ύστερα από λίγο καιρό η κόρη μου άρχισε να παραπονιέται ότι άκουγε γέλια και φωνές μέσα από το δωμάτιό της, αλλά και στο μπάνιο αργά τη νύχτα. Ήταν σχεδόν 14 ετών τότε. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτό συνεχιζόταν και έφτασε μέχρι το σημείο να φοβάται να κοιμηθεί στο ίδιο της το δωμάτιο και έτσι τις νύχτες έπαιρνε την κουβέρτα της αλλά και το μαξιλάρι της και ερχόταν να κοιμηθεί μαζί μας στο κρεβάτι ή στο πάτωμα. Μάλιστα επιχείρησα να κοιμηθώ μαζί της μια νύχτα στο δωμάτιό της για να της αποδείξω ότι δεν είχε λόγο που φοβόταν. Εκείνη τη νύχτα δεν άκουσα ούτε φωνές ούτε τίποτα, αλλά ό,τι και αν της είπα αρνήθηκε κατηγορηματικά να πάει να κοιμηθεί μόνη της. Μέχρι που μια νύχτα συνέβη κάτι που με έκανε να αναθεωρήσω την άποψή μου για την ύπαρξη φαντασμάτων. Ένα βράδυ είχαμε μείνει μόνες εγώ και η κόρη μου στο σπίτι και θα βλέπαμε μια ρομαντική ταινία που με τα αγόρια στο σπίτι δεν μπορούσαμε ποτέ. Έπιασα το τηλεκοντρόλ και πήγα να ανοίξω την τηλεόραση, όμως προς έκπληξή μου η οθόνη παρέμενε μαύρη. Πάτησα αρκετές φορές το κουμπί αλλά δεν άνοιγε. Κοίταξα μήπως είχε βγει από την πρίζα, αλλά όταν κοίταξα ήταν κανονικά συνδεδεμένη και το κόκκινο λαμπάκι μπροστά από την τηλεόραση έδειχνε ότι είχε κανονικό ρεύμα. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, οπότε ξενερωμένες και οι δύο κοιτάζαμε τη μαύρη οθόνη. Κάποια στιγμή στην αντανάκλαση της οθόνης κάτι μου τράβηξε την προσοχή. Μπορούσα να δω εμένα και την κόρη μου που καθόμασταν στον καναπέ. Όμως ανάμεσά μας υπήρχε η μορφή ενός μικρού κοριτσιού. Φορούσε ένα φόρεμα και είχε το κεφάλι του γερμένο προς τα κάτω. Δεν κουνιόταν, απλά καθόταν εκεί ακίνητο. Η κόρη μου κοιτούσε ευθεία μπροστά και εκείνη. Όταν γύρισα να κοιτάξω, η θέση ανάμεσά μας ήταν άδεια
το μικρό κορίτσι, είχε εξαφανιστεί. Το βλέμμα μου συνάντησε της κόρης μου και μείναμε για λίγο έτσι, κοιτάζοντας η μία την άλλη, πριν ξεκινήσουμε να φωνάζουμε τρομαγμένες και να εξηγούμε μεταξύ μας τι είχε συμβεί. Πραγματικά ήμασταν σε σοκ, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτό που είχαμε αντικρίσει. Τώρα όμως όλα έβγαζαν νόημα, όλα αυτά τα παράξενα περιστατικά που συνέβαιναν στο σπίτι μας. Το σημαντικό ήταν ότι το είδαμε και οι δύο, γιατί αν ήμασταν μόνες μας, θα θεωρούσαμε πως ίσως να ήταν της φαντασίας μας. Από τότε δεν ξαναείδαμε το κοριτσάκι, ούτε συνέβη ξανά κάτι περίεργο μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω πώς στοίχιωσε το σπίτι, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει κακές προθέσεις και δεν μας ξαναενόχλησε από τότε. Μέχρι και σήμερα μένουμε σε αυτό το σπίτι. Από τα λεγόμενά σου, το πνεύμα του κοριτσιού δεν φαίνεται επικίνδυνο, ούτε φαίνεται πως ήθελε να σας διώξει. Ίσως απλά να ήθελε να κάνει αισθητή την παρουσία του για να γνωρίζετε ότι είναι εκεί μαζί σας. Θα μπορούσες να ψάξεις την ιστορία του σπιτιού, μήπως είχε συμβεί κάτι άσχημο στο παρελθόν. Η δεύτερη εμπειρία λέει: «Γεια σου Λιδία, στέλνω και εγώ μία από τις περίεργες καταστάσεις που έχω βιώσει. Υπάρχει ένας δρόμος από την πλατεία Πεντέλης προς τον Άγιο Πέτρο που από εκεί αρχίζει και κατεβαίνει για τη Νέα Μάκρη. Σε αυτό το δρόμο πάνω βρίσκεται και το σημείο με την πηγή της Πεντέλης που τα αυτοκίνητα τσουλάνε στον ανήφορο ή αν ρίξεις νερό στην άσφαλτο θα το δεις να κυλάει προς την ανηφόρα. Γνωστό φαινόμενο στους ερευνητές που οφείλεται λένε σε μαγνητικά πεδία. Άλλωστε η περιοχή είναι γεμάτη από περίεργα. Η ιστορία αυτή συνέβη ένα χειμώνα με κρύο και ομίχλη, όπου από τα Μελίσια αποφασίζουμε ένα απόγευμα να πάμε για καφέ στο μοναδικό μαγαζάκι που υπάρχει στον Άγιο Πέτρο και έχει θέα όλη την περιοχή από κάτω. Ξεκινάμε λοιπόν, οδηγάω εγώ και έχω μέσα μια θεία μόνη της, μια άλλη με τον άντρα της και την κόρη της ξαδέλφης μου που είναι ίσα με 10 χρονών. Φτάνουμε εκεί μέσα από ψηλόβροχο, αυτό το ψηλό που ρίχνει το χειμώνα. Πίνουμε τον καφέ μας και κατά τις 8 το βράδυ αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε για πίσω. Την εποχή εκείνη είμαι 25 χρονών. Μελετάω πολύ τα παραφυσικά και μου έχουν τύχει και κάμποσα. Η μία θεία από τις δύο μάλιστα, η μόνη της, να φανταστείτε από τα πολλά που είχε δει στη ζωή της, πήγε σε ψυχίατρο και της είπε «Δεν είσαι τρελή, είσαι medium». Κοντά στην πηγή λοιπόν και μέσα στα σκοτάδια συναντάμε πυκνή ομίχλη. Εγώ δεν είχα φώτα ομίχλης και ο θείος που ήταν φορτηγατζής αποφάσισε να κατέβει. Θα περπατάω μπρος και θα έρχεσαι αργά πίσω για να μην βγεις στο αντίθετο ρεύμα, είπε. Γιατί δεν ήμασταν οι μόνοι που πήγαμε για καφέ στον Άγιο Πέτρο. Κατεβαίνει λοιπόν ο θείος και αργά αργά προχωράμε. Φτάνοντας στην πηγή ξαφνικά ακούμε το θείο να λέει «Ομίχλη απόψε, Κυριάννη». Να πω εδώ πως ο θείος ήταν ένας τύπος καλαμπουρτζής και τρομερός μίμος και όποιον άγνωστο έβλεπε τον έλεγε με διάφορα ονόματα «Κυριάννη τον ένα, Κυρθανάση τον άλλο». Εμείς στο μεταξύ απορρίσαμε στο αμάξι, σε ποιον μιλούσε. Προχωρώντας λοιπόν βλέπουμε τη σκιά ενός ανθρώπου που περπατούσε κατά μήκος του δρόμου στη δεξιά μεριά και που κρατούσε ένα κομπολόι στο χέρι και το έπαιζε και πήγαινε. Πλησιάζοντας είδαμε πως ήταν ένας κανονικός άνθρωπος δίχως κάτι ιδιαίτερο που όμως δεν μας έδωσε την παραμικρή σημασία. Εννοείται αγριευτήκαμε όλες. Ο θείος στο μεταξύ αφασία «Κυριάννη γιατί δεν μου μιλάς» του έλεγε. Τίποτα αυτός, σημασία. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς μέσα αναρωτηθήκαμε τι κάνει αυτός μέσα στην ομίχλη και τα σκοτάδια, ενώ η γυναίκα του του έλεγε να μπει στο αμάξι γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν αυτός και αυτός σημασία καμιά. Τέλος πάντων προχωρήσαμε αφήνοντας τον πίσω και στην πλατεία της Πεντέλης πια είχε διαλυθεί η ομίχλη. Στο σπίτι μετά αναρωτιόμασταν ποιος να ήταν αυτός ο άνθρωπος. Η θεία medium που είχε δει όλο το συνάφι φαντασμάτων, εξωγήινων, νεράιδων
και άλλων είπε ότι πρέπει να ήταν κάποιος φύλακας της πηγής. Ο θείος είχε τον τελκά του, «Μα να μην μου μιλήσει ο Κυριάννης», έλεγε γελώντας. Εγώ μετά από αυτό άρχισα να το ψάχνω. Έμαθα πολλά λοιπόν για την περιοχή και κατέληξα ότι εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το μέρος υπήρχε χωροχρονική διαστρέβλωση. Ο άνθρωπος αυτός που είδαμε, εμείς δεν μας μίλησε γιατί πολύ απλά δεν μας έβλεπε. Δεν είναι δυνατόν να περνάει δίπλα σου ένα αυτοκίνητο σιγά σιγά με έναν πεζό έξω και να μην γυρίσεις έστω το κεφάλι σου να δεις ποιος είναι ή να φοβηθείς και να πεις τι θέλουν αυτοί τόσο κοντά μου και να απομακρυνθείς. Αυτός λοιπόν κατά τη γνώμη μου πρέπει μια ωραία και ηλιόλουστη μέρα να έκανε τη βόλτα του στην πηγή παίζοντας το κομπολόι του και αυτή η χρονική στιγμή συνέπεσε να επαναληφθεί τη βραδιά με την ομίχλη που περνούσαμε εμείς. Υπάρχουν πάντως πολλές τέτοιες μαρτυρίες όπου έχουν δει διάφορους στην περιοχή που δεν είναι λογικό να βρίσκονται εκεί. Παράδειγμα, η ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη που έχει πει ότι σε εκείνο το σημείο και ενώ βρίσκεται με φίλο σε αμάξι και θαυμάζουν τη θέα της Αθήνας, είδαν μία κοπέλα με μακριά φουστάνια να περνάει δίπλα τους και να συνεχίζει περπατώντας στον αέρα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα στείλω και άλλες στο μέλλον. Εμείς ευχαριστούμε για την ιστορία που μας έστειλες. Περιμένουμε να μας στείλεις και άλλες. Είναι όντως πολύ παράξενο βουνό η Πεντέλη με αμέτρητες μεταφυσικές ιστορίες. Δεν αποκλείεται να είναι αυτό που εξήγησες, μια χωροχρονική διαστρέβλωση αυτό που είδατε. Η τρίτη εμπειρία λέει: «Αγαπητή Λιδία, καλησπέρα. Σου έχω ξαναστείλει άλλες δύο φορές ιστορίες από όταν ήμουν στο στρατό. Λοιπόν, μου είχε διηγηθεί μια ιστορία ο παππούς μου που είχε βιώσει τα παλιά χρόνια. Τότε έκαναν πολλές δουλειές για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ο παππούς ήταν γεωργός, αλλά πήγαινε και για ψάρεμα με ένα φίλο του. Εκείνα τα χρόνια δεν είχαν ρολόι για να δουν την ώρα. Έτσι είχαν ή το φεγγάρι ή τον ήλιο και αναλόγως τη θέση τους καταλάβαιναν τι ώρα ήταν στο περίπου. Εκείνο το απόγευμα ο φίλος του του είπε όπως συνήθιζε να κάνει ότι θα περνούσε τα χαράματα να τον πάρει να πάνε να σηκώσουνε τα δίχτυα από τη θάλασσα. Έτσι και έγινε. Πήγε ο φίλος του και του χτύπησε το παράθυρο τα χαράματα για να πάνε για τη δουλειά που είχαν. Τον άκουσε η γιαγιά μου και ξύπνησε τον παππού μου. «Ζαχαρή, ήρθε ο Νικόλας. Αλλά ξέρεις κάτι, άκουσα διαφορετική φωνή και δεν είναι έξω από το σπίτι, είναι πιο μακριά σήμερα». Της λέει ο παππούς, μπορεί να είναι κουρασμένος και να κάθεται να ξαποστάσει. Στο δρόμο ο φίλος του παππού μου πήγαινε μπροστά και ο παππούς πίσω. Τις προηγούμενες όμως βραδιές περπατούσαν δίπλα ο ένας τον άλλο. Ο παππούς τότε άρχισε να έχει αμφιβολίες, καθώς ο φίλος του όλο και έτρεχε πιο μπροστά. «Νικόλα, περίμενε, μην τρέχεις», του φωνάζει ο παππούς μου, και τότε συνειδητοποίησε ότι δεν ακολουθούσαν το σωστό δρόμο. Έτσι τον ρώτησε, «Γιατί πάμε από εδώ, αφού αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί στη θάλασσα». Εκείνος του αποκρίθηκε ότι πηγαίνανε για να κόψουνε δρόμο. Ξαφνικά λάλησε ο κόκορας και τότε γυρνάει ο Νικόλας με βροντερή φωνή και του λέει «Δεν τα κατάφερα τώρα γιατί αυτό που έχεις στην τσέπη σου σε γλίτωσε. Πρόσεχε όμως, την επόμενη φορά θα τα καταφέρω». Μέσα στην τσέπη του είχε δίχτυ με ένα κομμάτι αντίδωρο από την εκκλησία. Το δίχτυ είχε πάνω πολλούς σταυρούς για να καταλάβεις τι εννοώ. Έτσι γύρισε πίσω στο σπίτι του, όπου εκεί τον περίμενε ο πραγματικός του φίλος. Έκατσαν, ήπιαν καφέ και του είπε την ιστορία και ήταν και η γιαγιά μου εκεί και του είπαν ότι είχε Άγιο μαζί του και έβγαλε από την τσέπη του το αντίδωρο και το κομμάτι δίχτυ. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις, αγαπητή Λιδία. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία η ιστορία που μας έστειλες. Είναι ένα συχνό φαινόμενο που το συναντάμε και στις λαϊκές παραδόσεις. Συνήθως υπάρχει κάποιο δαιμόνιο που εμφανίζεται με τη μορφή κοντινών σου ανθρώπων με σκοπό να σε παραπλανήσει και να σου κάνει κακό.
Ευτυχώς που ο άνθρωπος είχε μαζί του το αντίδωρο και το δίχτυ και έτσι κατάφερε να προστατευτεί και να μην του κάνει κανένα κακό. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα Λιδία μου, θα σου διηγηθώ μία ιστορία που είχε συμβεί σε εμένα πριν από κάποια χρόνια. Είμαι λάτρης των παλαιών αντικειμένων, αντίκες όπως παλιές λάμπες, κυροπήγια και άλλα. Όπως έχω και στο σπίτι μου κάποια από αυτά που είναι από τη γιαγιά μου τα περισσότερα. Κάποια στιγμή είχα ανέβει στην Αθήνα και τυχαία πέρασα έξω από ένα παλαιοπωλείο και μπήκα μέσα έτσι για να ρίξω μια ματιά. Βλέπω απέναντι έναν καθρέφτη με μαύρο ξύλο, στρογγυλό, με διάφορα σχέδια σκαλισμένα επάνω. Μου άρεσε και έτσι τον αγόρασα. Τον έβαλα σε ένα σημείο στο διάδρομο που είναι απέναντι από την κουζίνα μου. Οπότε είχα οπτική επαφή με τον καθρέφτη. Κάποια στιγμή καθόμουν στην κουζίνα και συγκεκριμένα έβλεπα μία ταινία τρόμου, καθώς είμαι λάτρης του είδους και αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στη μία τη νύχτα. Βλέπω λοιπόν πεντακάθαρα με την άκρη του ματιού μου μια σκιά μαύρη να περνάει από τον καθρέφτη και να φεύγει. Όλοι είχαν κοιμηθεί, δεν ήταν κάποιος από την οικογένεια να πω ότι κάποιος πέρασε από το διάδρομο. Δεν έδωσα και πολύ σημασία, λέω μήπως ήταν η ιδέα μου, μήπως επηρεάστηκα από την ταινία. Το επόμενο βράδυ πάλι τα ίδια, το έλεγα στο σύζυγό μου και μου έλεγε δεν είναι κάτι, είναι παιχνίδια του μυαλού. Το επόμενο βράδυ πάλι τα ίδια, το έλεγα στο σύζυγό μου και μου έλεγε δεν είναι κάτι, είναι του μυαλού παιχνίδια, μη βλέπεις πολλές ταινίες τρόμου και άλλα τέτοια. Ήξερα όμως εγώ τι έβλεπα κάθε βράδυ και για μία εβδομάδα, εκεί που καθόμουν έβλεπα την ίδια ακριβώς σκιά, μία μαυροντημένη φιγούρα να περνάει από τον καθρέφτη. Τον βγάζω από τη θέση του και πίσω ακριβώς ήταν κάτι ακαταλαβίστικα γράμματα σκαλισμένα. Το είπα στον πνευματικό μου και μου είπε πέτα τον, ίσως να είναι στοιχειωμένος και καλό θα ήταν να κάνει και έναν αγιασμό στο σπίτι. Έτσι και έκανα, από εδώ και πέρα όσο λάτρης και αν είμαι των παλιών αντικειμένων, καθρέφτη δεν ξαναπαίρνω. Λένε ότι οι καθρέφτες είναι σαν μαγνήτες εγκλωβισμένων πνευμάτων και οντοτήτων. Γι' αυτό και στο δικό μου νησί, για κάποιο λόγο που δεν ρώτησα ποτέ, πάντα σκεπάζουν όλους τους καθρέφτες του σπιτιού όταν βάζουν φέρετρο με νεκρό στο σπίτι. Αυτή ήταν η ιστορία μου, Λιδία μου. Κάποια στιγμή θα σου διηγηθώ και κάποιες τις οποίες μου είπε η γιαγιά μου. Πολύ τρομακτική η εμπειρία σου. Πάντα οι καθρέφτες βγάζουν κάτι το ανατριχιαστικό και ειδικά το βράδυ. Δεν ξέρω το λόγο, μόνο εμένα μου συμβαίνει αυτό. Πάντως από πολύ παλιά τους καθρέφτες τους θεωρούσαν πύλες για άλλους κόσμους. Και ο λόγος που τους καλύπτουν όταν κάποιος έχει πεθάνει μέσα στο σπίτι είναι για να μην εγκλωβιστεί η ψυχή του μέσα στον καθρέφτη. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα Λιδία μου, θέλω να καταθέσω και τη δική μου ιστορία στο εξαιρετικό κανάλι σου. Ήταν το 2007 σε ένα σπίτι που νοικιάζαμε στο Περιστέρι. Ήταν μία διόροφη οικία, το διαμέρισμα ανακαινισμένο, δίπλα μου έμεναν οι ιδιοκτήτες και κάτω είχε άλλα δύο διαμερίσματα. Φωτεινό, ευρύχωρο, μας άρεσε. Το μόνο που μας είχε προκαλέσει απορία ήταν οι πόρτες εσωτερικά. Όλες στοκαρισμένες κυκλικά. Ρώτησα την ιδιοκτήτρια γιατί αυτό και μου είπε ότι οι προηγούμενοι ενοικιαστές είχαν δύο αγόρια που μάλωναν και έσπαγαν τις πόρτες. Την πίστεψα. Εξ αρχής συνέβαιναν διάφορα, αλλά δεν συνειδητοποιούσα. Τα έβρισκα τυχαία γεγονότα. Αναβόσβηναν τα φώτα, άνοιγε η τηλεόραση μόνη της και άλλα. Ένα βράδυ έβγαινα από την κουζίνα στο διάδρομο και πήγα να ανοίξω τη σειρώμενη πόρτα προς το σαλόνι. Δίπλα μου ήταν η μεγάλη κόρη μου και μιλούσαμε γελώντας. Τότε δίπλα μου ακριβώς εμφανίστηκε ένας πολύ ψηλός άντρας που προχωρούσε παράλληλα με εμάς. Γούρλωσα τα μάτια αλλά δεν μίλησα για να μην τρομάξω την κόρη μου. Εκείνη όμως μου είπε «Τι βλέπεις, τι είδες». Κατέβασα το κεφάλι και είδα τα παπούτσια του, μαύρα, πολύ μεγάλο νούμερο.
Εκείνος πέρασε μέσα από τον τοίχο προς το σαλόνι. Της λέω, νόμισα ότι είδα, και πριν προλάβω να τελειώσω τη φράση μου, μου λέει, έναν άντρα, τον βλέπω και εγώ συχνά. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Μετά από αρκετό καιρό μάθαμε ότι οι προηγούμενοι ενοικιαστές είχαν προβλήματα. Είχε γίνει ένα φωνικό και ο πατέρας είχε δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού. Πολύ τρομακτική η ιστορία σου. Μάλλον στοίχιωσε το σπίτι το πνεύμα του άντρα που είχε δώσει τέλος στη ζωή του. Ίσως να μην κατάφερε να βρει ανάπαυση. Τελικά τι έγινε όμως, δεν μας είπε στο τέλος, συνεχίσατε να μένετε μέσα στο σπίτι ή το εγκαταλείψατε και φύγατε από αυτό? Και η τελευταία εμπειρία για σήμερα λέει, την άνοιξη του 2006, συγκεκριμένα στις 17 Πέμπτου 2006, μετά από ένα ατύχημα, έφυγε το κεφάλι μου από τη θέση του. Οι πόνοι δεν περιγράφονται, φοβόμουν να αναπνεύσω, μόλις περνούσε αέρας, υπέφερα. Κρατούσα την ανάσα μου όσο μπορούσα, είχαν φύγει 2 δίσκοι από τον αφιένα. Ο γιατρός μου έβαζε μορφίνη και δεν με έπιανε. Εγώ που ήμουν γεμάτη ζωή, κατάντησα ένα σωρός, μια μάζα. Στις 27 έκτου έπρεπε να περάσω από επιτροπή του ΙΚΑ για τις αναρωτικές μου. Ως τότε δεν είχα μετακινηθεί και κανένας γιατρός δεν έβρισκε λύση. Είχα απελπιστεί, ομολογώ, είχα σκεφτεί πολλές φορές το θάνατο. Υπέφερα διαρκώς, μέρα και νύχτα, δίχως ελπίδα σωτηρίας. Με πήγαν στην επιτροπή και ήμουν στα 4 με φρικτούς πόνους. Μου πρότεινε τότε ο διευθυντής του ΙΚΑ να ξαναπάω στις 12 το μεσημέρι να με δει ο ορθοπαιδικός του ΙΚΑ. Λέω, πώς θα ξαναέρθω? Επέμεινε να ξαναπάω και μου έγραψε και αξονική τομογραφία επίγουσα. Στις 12 με ξαναπήγε η αδελφή μου. Κρατούσα το φάκελο με την αξονική και τις νέες εξετάσεις που έπρεπε να κάνω. Και ενώ ο φάκελος είχε λαστιχάκια και δεν κουνιόταν φύλλο, καθώς είχε καύσωνα, η αξονική βγήκε από τον ασφαλισμένο φάκελο και με ζιγ-ζακ πέταξε στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Μετέπειτα έμαθα ότι η αξονική θα με χειροτέρευε αν την έκανα. Φτάσαμε λοιπόν και η αδελφή μου μου λέει, στάσου εδώ να παρκάρω. Όποιος ξέρει από Χίο και που ήταν το παλιό ΙΚΑ θα καταλάβει. Δρόμος πλατής και κατά μήκος βλέπω απέναντί μου να ανεβαίνει προς την υπηρεσία ένας κύριος με κουστούμι μπες με γκρι ρίγα, καπέλο, γυλαίκο, άσπρη γενιάδα και πλάι του, αριστερά και δεξιά, 3 γυναίκες με σκούρα ρούχα που όταν έφτασαν στην πόρτα του κτηρίου όπου περίμεναν οι ασθενείς έσκυψαν και τους κοιτούσαν. Με το γέροντα κοιταχτήκαμε στα μάτια έντονα. Τότε εγώ σκέφτηκα πού πάει ο άνθρωπος με αυτά τα ρούχα μέσα στον καύσωνα. Γύρισα προς τα πίσω και ερχόταν η αδελφή μου. Συγχρόνως νιώθω να με διαπερνάει μια αλόκοτη δροσιά, κάτι το αδιευκρίνιστο και ίσιωσα. Γυρίζω να δω ποιος με ακούμπησε σε έναν, όπως προείπα, πλατή δρόμο και βλέπω τον κύριο με το κοστούμι πλάι στον ώμο μου. Είμαι 1,65, εκείνος ήταν μέχρι 2 με 3 πόντους ψηλότερός μου. Εγώ θύμωσα, η αλήθεια είναι οι πόνοι με τρέλαιναν και μου έβγαινε επιθετικότητα. Του λέω, ο κόσμος είναι απλόχωρος και ο λολός στενοχώριες, είναι μια τοπική έκφραση. Λέω στην αδελφή μου, τον είδες? Ναι, μου απαντάει εκείνη. Γυρίζω αριστερά να συνεχίσω τον καυγά, μα εκείνος πλέον ήταν άφαντος. Έπρεπε να διανύσει περίπου 20 μέτρα σε ένα δευτερόλεπτο για να φύγει. Λέω, πού πήγε, τον είδες και εσύ? Ναι, μου επιβεβαιώνει. Τι φορούσε, τη ρώτησα. Μου περιγράφει και η αδελφή μου το κοστούμι, το καπέλο, όλα. Λέει, φάντασμα θα ήταν και γελάσαμε. Τότε άρχισα να τρέχω. Ο ορθοπαιδικός ήταν στον όροφο και για να πάμε είχε μία στριφογυριστή σκάλα. Στην κορυφή της σκάλας είδα το γιατρό που έφευγε. Του λέω, γιατρέ, ήρθα, όπως είπε ο κύριος Κουτελάκης. Λέει, ποια είσαι εσύ? Όταν του εξήγησα, λέει, μας κοροϊδεύεις? Εσύ το πρωί δεν μπορούσες να σταθείς και τώρα ανεβαίνεις 5-5 τα σκαλιά. Ναι, του λέω ειρωνικά, είδες, θαύμα έγινε. Ούτε να σκεφτώ ότι πράγματι έγινε θαύμα. Γυρίζω σπίτι, παίρνω θέση στο κρεβάτι και περίμενα τους πόνους, αλλά οι πόνοι άφαντοι.
Παίρνω τηλέφωνο την αδελφή μου. Της λέω δεν πονάω, νιώθω καλά. Μου λέει, ακόμη να καταλάβεις, Άγιος ήταν και έγινε θαύμα. Έψαγνε τριγύρω ο άντρας μου για κάποιο εκκλησάκι αντρικό, μα τίποτα. Εν τω μεταξύ μετακομίσαμε στην Αθήνα για το δίπλωμά μου. Ήρθε ο άντρας μου 7-11 του 2007 να με βρει και την επόμενη ημέρα στη βόλτα μας βρεθήκαμε τυχαία στην εκκλησία του ταξιάρχη που γιόρταζε. Μπήκα να ανάψω κεράκι και βλέπω σε τοιχογραφία τον γέροντα εκείνο με τα μεγάλα μάτια. Ήταν ακριβώς ίδιος με εκείνον που με είχε σκουντίξει. Έβαλα τα κλάματα μόλις συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Το είπα στον άντρα μου και τελικά μάθαμε ότι ο γέροντας ήταν δάσκαλος στο Λυθί της Χίου και λογικά με το κοστούμι που τον είδα εγώ τότε. Ήταν η ενδυμασία που φορούσε ως δάσκαλος. Το ακόμη σπουδαιότερο, έμεινα έγκυος όταν πήγαμε στο γυναικολόγο μου, ήταν στη γιορτή του Αγίου. Ο γιατρός μου όμως μου είπε, θα πας 5 μηνών και θα έρθεις παρακαλώντας να το πάρω, δεν θα αντέξει η σπονδυλική σου στήλη. Του είπα, μαζί θα πάμε τότε. Σε όλη την εγκυμοσύνη μου τον είχα προστάτη μας, μαζί με την Παναγία και την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Έταξα, αν ήταν αγόρι, να το ονομάσω Νεκτάριο, αν ήταν κορίτσι Χρυσοβαλάντου. Γεννήσαμε κοριτσάκι δίχως κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη και υγιέστατο. Τη βαφτίσαμε στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, όπου τον ξαναείδαμε. Σήμερα είναι 15,5 ετών η Χρυσοβαλάντου αγγελική μας, ένα ζωντανό θαύμα και εκείνη και εγώ που με είχαν ξεγραμμένη με αναπηρία. Σε ευχαριστώ πολύ Λιδία μου, θέλω να ακουστεί η ιστορία μας για δόξα Θεού και βοήθεια του κόσμου όλου. Πολύ συγκινητική η ιστορία σου. Χαίρομαι πολύ που και εσύ έγινες καλά, αλλά και που γεννήθηκε η κόρη σου χωρίς κανένα πρόβλημα. Να τη χαίρεσαι. Πραγματικά πρέπει να συνέβη κάποιο θαύμα. Δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιστορίες. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!